Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας εδώ στο Blue Sky και στην εκπομπή ραντεβού με την επικαιρότητα. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι σήμερα είναι της Αγίας Βαρβάρας και είναι τα Νικολοβάρβαρα που λέμε. Γιορτάζουν το πυροβολικό, γιορτάζουν οι Βαρβάρες, γιορτάζουν διάφοροι συνάνθρωποι μας με διάφορα ονόματα. Γιάννη Κορίζου, καλημέρα, καλώς όρισες, χαιρόχωνας εδώ, πού είσαι, καλά είσαι. Καλά είμαι εσείς. Έχεις κανένα που γιορτάζει? Δεν έχω κανένα που γιορτάζει. Ο Γιάννης ο Κορίζης είναι φίλος καλός, δικηγόρος, νομικός. Θα μιλήσουμε μετά για τα τροχιά, για όλα τα θέματα. Είναι έγκριτος και έγκυρος δικηγόρος. Και ρούχα να τον δω και τον καλωσορίζω. Καλωσορίζω επίσης εδώ στην εκπομπή το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Αμπατζίδη, την συνοθέτρια πάνω την αγαπημένη μας Κατερίνα, τη Μαντέλη, τον Νίκο, την Μαρία στο τηλεφωνικό κέντρο και όλους τους φίλους και συναδέλφους, τον Στέλιο, τον. Πήγαμε πάρα πολύ καλά τον τελευταίο καιρό με τον κορονοϊό, το ξέρετε αυτό. Πήγαμε πάρα πολύ καλά με την έννοια ότι περιμένοντας το εμβόλιο, οι άνθρωποι σιγά σιγά αποκτούν ένα θάρρος, έτσι μια ψυχολογική κατάσταση καλύτερη, μια εφορία. Έτσι μου είπαν οι γιατροί. Βλέπουμε πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι βλέποντας ότι έρχεται το εμβόλιο, το οποίο είναι πρώτο πυλόν, αρχίζει από την Αγγλία, έρχεται και από την Αμερική, έρχεται παντού. Έχουμε βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει να μας φέρει και τα δικά μας εδώ πέρα κάποιου 15 εκατομμύρια εμβόλια, θα τα δώσουμε σε δόσεις στους ανθρώπους μας. Και βλέπω ότι ψυχολογικά κάπως ανασένουμε. Μέχρι τις 7 του μήνα που θα αρχίσουν και τα. Δημοτικά. Τώρα γιατί θα αρχίσουν τα δημοτικά, δεν το κατάλαβα αυτό. Εσύ κατάλαβες γιατί αρχίζουν τα δημοτικά σε 7 του μήνα? Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα ακόμα. Περιμένουμε να δούμε το σχέδιο που έχει η κυβέρνηση. Μπράβο. Τα εμπορικά καταστήματα εντωμεταξύ επιμένουν να ανοίξουν. Ναι. Λένε ότι θα ανοίξουν στις 14 του μήνα. Ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο. Εμπορικός σύλλογος επιμένει. Οι έμποροι, τα καταστήματα όλοι επιμένουν γιατί έρχονται γιορτές και πρέπει κάτι να κάνουμε. Από εκεί πέρα, εμείς θέλουμε να καλημερίσουμε και όλα τα νησάκια τα ευλογημένα που κι αυτά περιμένουν τις ευλογημένες μέρες των Χριστουγέννων για να σάνουν λιγάκι και να υπάρξει λίγο τζίρο και λίγη κίνηση με τους συνανθρώπους μας. Και όσοι επισκεφτούν, και αν επιτραπεί βέβαια να επισκεφτούμε και τα κριτικά νησάκια και τα κριτικά χωριά μας. Βούτσι, Γορδινία, Αρκαδία, σε χαιρετώ. Ιδιαίτερη η πατρίδα μου, να χαιρετήσω και την Πάτρα της Κατερίνας της Μαντέλη, να αυτό θέλει, και την Άρτα εδώ του φίλου μου του Παναγιώτη του Αμπατζίδη, και όλα τα χωριά και όλη την Ελλάδα την ευλογημένη και παραδεισένια. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να παίρνουμε τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο που έρχονται, γιατί το Blue Sky αναμεταδίδεται πέρα από το νομό Αττικής σε όλους, μέσω άλλων σταθμών σε όλη την Ελλάδα, αλλά και μέσω του ίντερνετ σε όλο τον κόσμο. Και παίρνουμε μηνύματα από παντού. Όπως παίρνουμε και εδώ κάθε φορά, δηλαδή το δεύτερο ημίωρο που είναι με τους τηλεθεατές, παίρνουμε μηνύματα και τα αναδεικνύουμε. Και σήμερα βέβαια θα μιλήσουμε και για τροχιά, που είναι ο φίλος μου Γιάννης εδώ πέρα, ο Κορίζης, ο δικηγόρος. Θα μιλήσουμε για τα τροχιά και τι συμβαίνει και τι συνέπειες έχουν από τη στιγμή που γίνονται τρακαρίσματα, και μακάρι Θεέ μου να μην γίνονται ποτέ τρακαρίσματα. Και ποιες είναι οι συνέπειες από τις διάφορες μορφές και τους τύπους των τροχαίων που συμβαίνουν και ιδιαίτερα τώρα τελευταία και με τις βροχές, όπως λένε. Αλλά εντάξει, λένε ότι μειώθηκαν τα μέτρα και υπάρχουν μέτρα, αλλά βλέπω εγώ έξω να κυκλοφορούν περισσότερα αυτοκίνητα από ό,τι κυκλοφορούσαν πριν. Τέλος πάντων, αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης και του εκάστοτε υπουργή. Λοιπόν, και είναι θέμα, και όπως λέει βέβαια και η Κατερίνα, αποφεύγουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κακώς τα αποφεύγουν τα μέσα, αλλά τα αποφεύγουν όμως τα μέσα γιατί δεν υπάρχουν και εκεί μέτρα. Δεν υπάρχουν εκεί. Μπαίνουν, συνοστίζονται οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, σε όλα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είπε ο κύριος Καραμαλής, κύριε Μητσοτάκη, τράβα και κάνε αυτή από κανένα υπουργό. Μην παίρνει το φορτίο όλο πάνω σου εσύ. Πιάσει και τους υπουργούς εκεί πέρα, τους έχεις πέρα και παίρνει τα 10.000 κάθε μήνα, και τους υφυπουργούς και τους γενικούς γραμματείς. Τράβα και λίγο το αυτί τους. Τι κάνουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Δώσατε εντολή να αγοραστούν κάποια λεωφορεία. Τα πήρανε, φρόντισε ο κύριος υπουργός σας? Αν δεν φρόντισε και δεν είναι ικανός, αλλάξτε τον. Έχετε βέβαια τη λίστα έτοιμη, το ξέρω. Αλλά κάποια στιγμή αλλάξτε κάποιους υπουργούς άμα δεν κάνουν. Δεν είναι κακό. Εδώ ο Αντρέας Παπαντρέου τους ξύλωνε στον αέρα, τους χώλαγε. Και από πολλούς άλλους. Γιατί έπρεπε να λειτουργήσουν και να δραστηριοποιηθούν. Γιατί αμείβονται. Και ο Έλληνας από τη στιγμή που πληρώνει από το φόρο του τον εκάστοτε υπουργό και για το κυβερνητικό σχήμα, έχει και απέτηση. Έχει και απέτηση να τον προστατεύεις, να του δίνεις λύσεις στα προβλήματά του. Και στο δημόσιο να σηκώνει τα τηλεφωνήματα, τα λέμε συνέχεια. Και χθες μάλιστα η Καθημερινή μας είχε και πρωτοσέλιδο. Πώς μας δικαίωσε και η Καθημερινή και πριν μερικές μέρες τα Νέα. Δικαιωνόμαστε κάθε μέρα γιατί λέμε την αλήθεια. Μιλάμε με τον κόσμο, μιλάμε με τον λαό, βγαίνουμε στα πεζοδρόμια, κυκλοφορούμε και περπατάμε. Και μας σταματάνε και μας τα λένε. Δεν τα λέμε μέσα από το μυαλό μας οτιδήποτε. Συμφωνείτε, κύριε Κορίζη? Έτσι ακριβώς είναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ο Γιάννης Κορίζης, ένας δικηγόρος νέος, περπατάει και αυτός στους δρόμους. Και αντιμετωπίζεται με το φαινόμενο αυτό. Και βλέπει τι γίνεται. Άρα λοιπόν, για να πάμε μπροστά, πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Έχουμε πολλά θέματα σήμερα να συζητήσουμε, να προλάβουμε βέβαια. Είναι οι γιατροί. Έγκλημα να ανοίξει αγορά, λένε οι γιατροί. Έγκλημα να ανοίξει, το λένε οι γιατροί.
Κυρώσεις για την Τουρκία από την Αμερική για τους S-400. Όχι στο απονομό σε νομό μέχρι και μετά τις γιορτές. Όχι στα σχολεία, στα γυμνάσια ή τα δημοτικά, λένε οι γιατροί. Σε εγκληματικότητα. Έχουν λοιπόν εδώ και 2 χρόνια έχουν κάνει την ένωση τη σύμπτυξη, όπως το λένε, των αστυνομικών τμήματων και δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα σε πολλές περιοχές. Όπως άκουγα χτες διαμαρτυρίες που λένε ένα αστυνομικό τμήμα στην γειτονιά μας απέχει 20 χιλιόμετρα. Η συγχώνευση των αστυνομικών τμήματων που έγιναν πριν 2 χρόνια, 3 χρόνια. Επί ΣΥΡΙΖΑ και από τους προηγούμενους, δεν ξέρω ποιους. Συγχωνεύσαν τα αστυνομικά τμήματα γιατί υπάρχει πουθενά αστυνόμευση. Πρέπει να έρθει δηλαδή από δεν ξέρω από πόσα χιλιόμετρα, αν συμβεί κάτι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Κάντε κάτι, κύριε Μητσοτάκη, με την κυβέρνησή σας. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε, αν πάμε σε εκλογές, θα φέρουμε άλλη κυβέρνηση. Ξέρω εγώ τι. Αλλά οι υπουργοί σας, νομίζω και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πρέπει να το δει το θέμα. Από τη στιγμή που έχετε αναθέσει σε καλά στελέχη τέτοια υπουργεία, πρέπει να δουλεύουν. Καλές επιλογές σας, αλλά πρέπει να δουλεύουν και όλα οι ίδιοι. Πάμε μετά στις πρακτικές. Πόσο δικαιωθήκαμε πάλι με τις πρακτικές που το αναφέραμε και το αναδείξαμε το θέμα αυτό που παίρνουν τηλεφωνούν σε διάφορους συνανθρώπους μας οι οποίοι χρωστούν κάποια λιγοστά χρήματα ή και πολλά χρήματα οτιδήποτε και τηλεφωνούν από τις πρακτικές εταιρείες ενώ ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, είχε πει απαγορεύεται αυτό και θα καταργηθεί και όμως συνεχίζουν. Είναι συνανθρωποί μας. Θα σας δείξω μηνύματα εδώ πέρα που λέει μας παίρνουν σκαιότατα και μας βρίζουν και μας απειλούν. Δεν ξέρουμε δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ψυχολογικό επίπεδο φοβερό. Θα τρελαθούμε με τον τρόπο το σκιότατο που τηλεφωνούν από τις πρακτικές εταιρείες και οι τράπεζες. Πίσω από αυτές τις πρακτικές εταιρείες είναι οι τράπεζες. Αυτή η γάγκρενα, όπως την αποκαλεί ο ελληνικός λαός, οι τράπεζες. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε μια έρευνα ειδική για τις τράπεζες, για το σύστημά τους, για τον τρόπο που λειτουργούν και ποιο είναι το καθεστώς των τραπεζών απέναντι στον πολίτη και στις συναλλαγές με τον πολίτη. Τι ρόλο παίζουν οι τράπεζες. Και έχουμε και παραδείγματα και από την Αίγινα που καταστράφηκαν οικογένειες εκεί πέρα και ξέρω και μια οικογένεια που παρακολουθεί τον Blue Sky καταστράφηκε μέσα από τη διαπλοκή και από την συναλλαγή που ήθελε να κάνει η γυναίκα ως επιχειρηματίας εκεί πέρα με τις τράπεζες και έπεσε μέσα σε παγίδα και της φάγανε $1 εκατομμύριο. Και τρέχει και δεν φτάνει στους εισαγγελείς και στους φαρισαίους και τρέχει και δεν φτάνει. Έχω ένα φάκελο τόσο. Θα το μελετήσω και θα καλέσω και την ίδια και τους ίδιους εκεί πέρα να έρθουν εδώ να ανοίξουμε το φάκελο Αίγινα. Φάκελο έγινα με τράπεζες διάφορες εκεί πέρα και διάφορους διευθυντές τραπεζών που πλαστογράφησαν, όπως λέει μέσα τα έγγραφα, πλαστογράφησαν την υπογραφή της επιχειρηματίας και έφαγαν εκατομμύρια. Πού πάμε, πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τέρμα στα ξενύχτια, λέει ο Πρωθυπουργός. Και καλά κάνει. Τα Χριστούγεννα λέει: ξεχάστε τα ξενύχτια. Θα γλεντήσουμε στα σπίτια μας, θα περάσουμε ωραία στα σπίτια μας, θα πάμε, θα πιούμε ό,τι έχει ο καθένας στο φτωχικό του. Και από εκεί πέρα θα καλέσουμε και 2-3 ανθρώπους που επιτρέπει το Σύνταγμα και ο νόμος, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Από εκεί πέρα τέρμα. Αν και έπρεπε τα μέτρα να είναι πιο αυστηρά, λένε πολλοί λοιμοξιολόγοι. Πιο αυστηρά τα μέτρα. Εδώ ανεβαίνω την Κηφισίας και για να έρθω στην Κηφισίας θέλω 3/4. Ενώ στην προηγούμενη καραντίνα 10 λεπτά ήμουν εδώ. Στο Μαρούσι, εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο που είναι το Blue Sky. Όπως και άλλοι συνάδελφοι το λένε κάθε μέρα. Δεν είναι μέτρα αυτά. Λέει. Κυκλοφορούμε και δεν προλαβαίνουμε να έρθουμε. Συνωστισμός μεγάλο και κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους. Άρα λοιπόν τα μέτρα είναι πλημελή. Πώς λοιπόν θα σταματήσουμε την διάδοση και τη διασπορά του ιού. Πάμε παρακάτω. Δημοτικά σχολεία το είπαμε. Στα ναρκωτικά στα σχολεία. Είναι πολλά θέματα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Σας τα αναφέρω επιγραμματικά γρήγορα να δείτε πόσα θέματα έχουμε και ό,τι προλάβουμε να πούμε. Γιατί κάθε μέρα κάνουμε ρεπορτάζ και επικοινωνούμε για να δούμε, να ενημερώνουμε τον κόσμο. Έχουμε σήμερα μια σειρά από θέματα εδώ πέρα. Τα ναρκωτικά στα σχολεία. Προχθές συλλάβανε μια συμμορία που τα ναρκωτικά ήταν στα σχολεία μέσα στην Γκράβα, εκεί στο Γαλάτσι, μέσα στα σχολεία. Αποθήκες ναρκωτικών στα σχολεία. Κύριε Χρυσοχοΐδη, Υπουργέ Δημόσιας Τάξης, κυρία Κεραμέως, Υπουργέ Παιδείας. Μέσα στα σχολεία αποθήκες ναρκωτικών και φωνάζουν οι γονείς εκεί. Πες τα κανελάκι, τι να πρωτοπώ. Τι να πρωτοπώ. Τι να πρωτοπεί και το Blue Sky. Καλά κάνουν και απευθύνονται βέβαια εδώ πέρα, ό,τι προλαβαίνουμε λέμε. Κάθε φορά στο ημίωρο που έχουμε στη διάθεσή μας για τους τηλεθεατές, ανάβει το τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία, η Πέγγι, η Σούλα και πέρα οι συναδέλφισσες δεν προλαβαίνουν να σηκώνουν τα τηλέφωνα. Τι να κάνουμε. Σοβαρά προβλήματα κοινωνικά τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ψυχραιμία θέλει σύνεση και λογική. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Στρατηγική, όμορφη και ωραία. Να ασχολούνται οι αρμόδιοι υπουργοί με τα θέματα τα κοινωνικά που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός κάθε μέρα. Και θα δείτε πόσο ωραία θα κυλήσει η ζωή και πόσο ωραία θα είναι και οι άνθρωποι όταν ικανοποιούνται. Όταν παίρνουν τηλεφωνούν σε κάποια υπηρεσία δημόσια, όπως μας δικαίωσε χθες η Καθημερινή που λέει 26 μέρες για μια άδεια πολεοδομίας, οτιδήποτε. Και τα λέγαμε εδώ και μήνες. Και μας δικαιώνουν εφημερίδες όπως την περασμένη φορά μας δικαίωσαν τα νέα. Πρώτη σελίδα μας βγάζουν, τις ειδήσεις που βγάζουμε.
Εμείς από εκεί πέρα λέμε την αλήθεια και από εκεί πέρα βλέπετε δικαιωνόμαστε. Γιατί υπάρχει θεία δίκη. Μας δικαιώνει ο Θεός, μας δικαιώνει η επικαιρότητα, μας δικαιώνει η αλήθεια, μας δικαιώνει η εξέλιξη. Πάμε παρακάτω. 15.000 γιατρούς λέει ο Τσίπρας θα προσλάβω. Άμα βγω κυβέρνηση. Πού θα τους βρεις 15.000 υπουργούς, γιατρούς, κύριε Τσίπρα, για να προσλάβεις. Πού υπάρχουν 15.000 γιατροί άνεργοι. Υπάρχουν στην Ελλάδα 15.000 γιατροί. Εκτός και κάνεις εισαγωγή γιατρών. Που εδώ οι γιατροί φεύγουν έξω. Επί κυβέρνησή σας. Για να βρουν δουλειά. Το ίδιο κάνουν και τώρα για να βρουν δουλειά. Άλλα και επισήριζα 4,5 χρόνια έφευγαν οι γιατροί. Τα καλύτερα μυαλά και άλλα και επιστήμονες φύγανε για το εξωτερικό. Γέμισαν το εξωτερικό με επιστήμονες Έλληνες. Θα βρεις 15.000 γιατρούς να προσλάβεις. Γιατί τους προσλάβανες κατά τη διάρκεια της θητείας σου 4,5 χρόνια. Ή εσύ, ο Παπαντρέου, ο Μητσοτάκης ή ο Σαμαράς. Να με φτύνουμε μόνο σε σένα. Αλλά επειδή τα είπες εσύ. 15.000 γιατρούς, πού τους βρεις. Έλεος, κάτω τι πολιτική σοβαρή είναι, παιδιά. Να σας θεωρεί και ο κόσμος σοβαρούς και αξιόπιστους. Έτσι που πάτε, όχι 20% που είσαστε τώρα, στο 3% θα φτάσετε πάλι. Και είναι κρίμα. Πρέπει να υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση. Πρέπει να υπάρχουν κόμματα, πρέπει να υπάρχουν ποσοστά σε διάφορα κόμματα για να μπορέσουμε να κυβερνάμε. Να μην είμαστε ενός κόμματος και μιας παντοδυναμίας και μιας δύναμης. Πρέπει να υπάρχει ποικιλία κομμάτων, αλλά δημοκρατικά, όμορφα και ωραία και κλαμμένα από τον ελληνικό λαό και να κάνει σωστή αντιπολίτευση στην οποιαδήποτε κυβέρνηση. Διότι η κυβέρνηση, άμα δεν έχει αντιπολίτευση, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος και ένα σωστός, αξιόπιστος, αξιόλογος έλεγχος. Όχι, θα προσλάβω 15.000 γιατρούς. Πού θα τους βρεις, και θα τους προσλάβεις, 15.000 γιατρούς. Αγαπητέ κύριε Τσίπρα, εγώ ούτε προσωπικά έχω μαζί σας, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ έχω τίποτα, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με κανένα κόμμα. Δημοσιογράφος είμαι και θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους και με την αλήθεια. Και όποιος έχει αντίθετη άποψη, εδώ είμαστε στον αέρα, όμορφα, ωραία, με ήθος και λεβεντιά και αξιοπρέπεια να γίνει διάλογος. Να μου πει κανένα λάκι, δεν είναι έτσι. Δεν το είπε έτσι. Να μου πει πώς το είπε. Εδώ από το πρωί φωνάζουν τα ραδιόφωνα και εφημερίδες. Λέει, πού θα βρείτε κύριε Τσίπρα, όλοι φωνάζουν. Φωνάζω μόνο εγώ. Πού θα βρείτε κύριε Τσίπρα 15.000 γιατρούς. Οποιαδήποτε αντίρρηση έχετε, εδώ, δημοκρατικά, όμορφα και ωραία, με ήθος, εδώ. Εδώ, στον αέρα. Εδώ είμαστε. Καθαρά και εξάστερα, με διαφάνεια. Εδώ είμαστε. Και δεν λέμε τίποτα χωρίς να έχουμε στοιχεία και χωρίς να έχουμε ντοκουμέντα. Και σχολιάζουμε δηλώσεις. Ο Βέμπερ του Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού, μη σας ξεγελάει η Τουρκία. Μεγάλη δήλωση αυτή. Και πού θα... Βέμπερ, για την Τουρκία. Μη σας ξεγελάει η Τουρκία. Λοιπόν, η Τουρκία έβγαλε και πάλι το Roots Rage, λέει, θα κάνει ναύτεξ. Να κάνει. Και ο Βέμπερ είπε, μη σας ξεγελάει η Τουρκία. Και μιας και αναφερθήκαμε προηγούμενα σε γιατρούς για τις 15.000. Πού θα βρει ο κύριος Τσίπρας και ο οποιοδήποτε ο Τσίπρας ειδικότητες γιατρών για τον COVID-19, που θέλει ειδικούς γιατρούς εκεί πέρα. Θέλει πνευμονολόγους, λοιμοξιολόγους, καρδιολόγους. Για τις ΜΕΔ. Πού θα βρει 10.000 γιατρούς για τις ΜΕΔ. Με ειδικότητες. Όπως είπα, καρδιολόγους, πνευμονολόγους, δημοξιολόγους και πολλούς άλλες ειδικές ειδικότητες που είναι ειδικά για τις ΜΕΔ. Πού θα βρεθούν. Καλά, 15.000. Τέλος πάντων. Να μην λέμε ότι θέλουμε λοιπόν. Οι ειδικότητες, μακάρι να υπήρχαν χιλιάδες ειδικότητες, αλλά αυτές οι ειδικότητες που χρειαζόμαστε για τις ΜΕΔ δεν υπάρχουν. Ούτε 15.000 γιατροί άνεργοι υπάρχουν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο Βέμπερ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μη σας ξεγελάει η Τουρκία ότι αποσύρω το Roots Race. Και γιατί το απέσυρε, γιατί ξαναβγαλε ανακοίνωση για ναύτεξη η Τουρκία ο κύριος Ερντογάν. Ξέρετε γιατί. Μετά από συνομιλία και αποκλειστική είδηση για αυτή και ας με διαψεύσει όποιος θέλει, μετά από συνομιλία με τη Μέρκελ. Επικοινώνησε με τη Μέρκελ διπλωματικά και της είπε βγάζω για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Το Roots Race πάλι. Με την ανοχή της κυρίας Μέρκελ, όταν λέμε συνέχεια κάθε μέρα ότι το πρόβλημα δεν είναι η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο με τις ναύτεξ και με τα σουλάτσα του Roots Race, είναι η κυρία Μέρκελ που τα ανέχεται. Η προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το τέλος του χρόνου. Και θέλει η κυρία Μέρκελ να πάμε για τον Μάρτι, λέει. Να γίνει κυρώσει το Μάρτι, λέει, όχι τώρα. Γιατί τώρα είναι αυτή η κυρία Μέρκελ προεδρεύουσα χώρα.
η Γερμανία. Και δεν θέλει να τα χαλάσει με την Τουρκία για πολλούς και διάφορους λόγους. Τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές, θα τα ξαναφέρουμε. Για εμπορικούς, για βιομηχανικούς και για πολλούς άλλους λόγους. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Είναι πολλά τα θέματα, τα έχουμε εδώ πέρα αναλύσει, αλλά δεν πρόκειται να τα πούμε όλα. Για το Μακρόν. Αλληλεγγύη στην Ελλάδα, είπε ο Μακρόν. Θα το αναλύσουμε και αυτό, αν βρούμε χρόνο. Το ΕΣΥ είναι στο όριο, λένε οι γιατροί. Είναι στο όριο, πρέπει κάτι να γίνει και με τις ΜΕΘ και με την θωράκιση του συστήματος υγείας. Και με τις καταγίδες, τέλος πάντων, μου λένε εδώ πέρα ότι πλημμύρισαν πολλά πράγματα. Και ο Γιαβάς, ποιος είναι ο Γιαβάς? Είναι ο δήμαρχος της Άγκυρας, ο οποίος είναι απειλή για τον Ερντογάν. Τον βλέπει σαν απειλή στις επόμενες εκλογές. Ο Γιαβάς έχει αίρισμα λαϊκό και προχωράει. Και το εμβόλιο το οποίο έρχεται. Και πριν πάμε σε όλα αυτά, τα αναλύσουμε να δούμε τι γίνεται και με τα τροχαία, τι γίνεται με τον κόσμο, με τις περιπτώσεις αυτές που συνάνθρωποι μας δυστυχώς βρίσκονται κάποιες φορές ενώπιον μπροστά σε κάποια τρακαρίσματα, σε κάποια ατυχήματα που γίνονται. Άθελά τους βέβαια, αλλά καμιά φορά από απροσεξία, δεν ξέρω τι, και βρισκόμαστε σε τροχαία τα ατυχήματα. Τι γίνεται λοιπόν στην περίπτωση που δύο αυτοκίνητα έρθουν σε σύγκρουση και οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες, αυτοί που οδηγούν τέλος πάντων, πρέπει να ανταλλάξουν στοιχεία. Τι γίνεται από εκεί και πέρα, ποια κατηγορία του νόμου ακολουθούν και ποιες διαδικασίες πρέπει να αρχίσουν για να μπορέσουν να τα βρουν και μεταξύ τους, αν μπορέσουν να τα βρουν, αφού καταλήξουν στα δικαστήρια. Τι πρέπει να κάνουν, αγαπητέ φίλε Γιάννη Κορίση, σε καλωσορίζουμε και πάλι εδώ στο Blue Sky, όταν δυστυχώς δύο άνθρωποι έρχονται σε αντιπαράθεση λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος? Αρχικά, κύριε Κανελάκη, εκεί θα πρέπει να δούμε αν πρόκειται για τροχαίο με υλικές ζημιές ή τροχαίο με σωματικές βλάβες. Αν δηλαδή σωστό και αυτό, υπάρχει τραυματισμός. Είναι πολύ σημαντικό και στις δύο περιπτώσεις οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να καλούν την τροχέα, ακόμα και αν πρόκειται για υλικές ζημιές. Διότι πολλές φορές βλέπουμε οδηγούς και ασφαλιστικές εταιρείες να μην αποδέχονται την ευθύνη του ασφαλισμένου οδηγού τους και να βρίσκονται οι άνθρωποι επί ξύλου κρεμάμενοι και να λένε θα βρω το δίκαιο μου, δεν θα βρω το δίκαιο μου. Οπότε πολύ σημαντικό να καλούν την τροχέα, να καταγράφει το συμβάν, να καλούν αργότερα τη φροντίδα ατυχήματος και από εκεί και πέρα να παίρνει υπόθεση το δρόμο τους για να μπορέσουν να αποζημιωθούν. Από τη μία περίπτωση υπάρχει και ο φιλικός διακανονισμός που εμπίπτει όχι μόνο στις υλικές ζημιές αλλά και στις σωματικές βλάβες, που είναι μια διαδικασία ταχύτερη που έχουν ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, όχι όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες. Υπάρχει συγκεκριμένος πίνακας και στο ίντερνετ που μπορεί να δει ο κόσμος. Και σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος οδηγός αποδεχθεί την ευθύνη για τις υλικές ζημιές κυρίως, αλλά και για σωματικές βλάβες μέχρι το ποσό των 13.000 ευρώ, για απαιτήσεις μέχρι αυτό το ποσό, όχι για παραπάνω, μπορεί να μπει στο φιλικό διακανονισμό και οι άνθρωποι να αποζημιωθούν από τη δική τους την ασφαλιστική εταιρεία το συντομότερο δυνατό. Μάλιστα. Με τις ασφαλιστικές τώρα τι γίνεται? Αναλαμβάνουν λοιπόν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι και πληρώνουν κάθε τρίμηνο, ο καθένας κάθε εξάμηνο, αναλόγως πόσο έχει κάνει ο καθένας στο συμβόλαιό του και πληρώνει τα χρήματά τους για να είναι καλυμμένοι ασφαλιστικά σε περίπτωση που έχουν τροχιά ατυχήματα οτιδήποτε. Είναι πρόθυμες οι ασφαλιστικές εταιρείες να συνεργαστούν με τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε τέτοια ατυχήματα? Σημαντικό το ερώτημά σας και απασχολεί τον περισσότερο κόσμο, αλλά όπως και σε όλες τις περιπτώσεις δεν πρέπει να τους βάζουμε όλους σε ένα τσουβάλι, να το πούμε λίγο πιο λαϊκά. Η κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει διαφορετική αντιμετώπιση, αυτό οφείλουμε να το πούμε. Υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές που είναι, ίσως τα λέγαμε, πιο αξιόπιστες και κάποιες ασφαλιστικές που δύσκολα μπορείς να τους βρεις και τραβάνε υποθέσεις σε δικαστικούς αγώνες χρονοβόρους. Ο λόγος που τραβάνε δικαστικούς αγώνες, όπως είπατε, χρονοβόρους, για ποιος είναι? Η άρνησή τους να αποφύγουν να πληρώσουν λιγότερα, να βρεθούν σε κάποιο συμβιβασμό στην πορεία? Ποιοι ακριβώς είναι οι λόγοι, αγαπητέ κύριε Γιάννη Κορίζη, που οι ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ υπάρχουν τα στοιχεία, έχουν πάει εμπειρογνώμονες, έχουν τραβήξει φωτογραφίες? Γιατί δυστυχώς και εγώ έχω πέσει σε τέτοιες περιπτώσεις τροχαίων και άλλοτε βρήκα μια λύση γρήγορα γιατί υπήρχαν πρόθυμοι άνθρωποι, άλλοτε ταλαιπωριόμουν για αρκετό καιρό που να δικαιωθώ ή να δικαιωθούν κάποιοι άλλοι αν έφταιγα εγώ ή έφταιγαν κάποιοι άλλοι. Για ποιο λόγο δηλαδή θέλουν, λόγοι οικονομικοί είναι ή κάποιοι άλλοι λόγοι? Να πούμε πολλές φορές ότι το πρώτο κομμάτι είναι το θέμα της υπαιτιότητας. Πώς έγινε το ατύχημα, αν υπάρχει ένα χάσμα μέσα σε αυτό το κομμάτι. Πολλές φορές οι ασφαλιστικές εταιρείες σου λένε πήγαινε δικαστικός για να κρίνει ένας δικαστής ποιος φταίει για το συγκεκριμένο ατύχημα. Σε δεύτερο χρόνο, τώρα, όταν δεν έχουμε θέμα υπαιτιότητας και έχουμε θέμα οικονομικών απαιτήσεων, πολλές φορές βλέπουμε να υπάρχει χάσμα ανάμεσα στις απαιτήσεις που έχει ο οδηγός, ο οποίος έχει τραυματιστεί, έχει υποστεί υλικές ζημιές στο όχημά του και στο ποσό το οποίο η ασφαλιστική εταιρεία θεωρεί ότι πρέπει να δώσει για το συγκεκριμένο ατύχημα. Διότι να γνωρίζει και ο κόσμος ότι σε κάθε ζημιά, κάθε ατύχημα το οποίο συμβαίνει, η ασφαλιστική εταιρεία δημιουργεί ένα αποθεματικό ανάλογα με τις προβλέψεις των υπαλλήλων της.
Οπότε κινείται σε αυτό το μήκος κύματος. Και προφανώς, όταν μιλάμε για ένα συμβιβασμό, ο καθένας προσπαθεί να βρει το καλύτερο δυνατό από τη μεριά του. Πάρα πολύ σωστή απάντησή σας. Να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση, αγαπητέ κύριε Γιάννη Κορίζη, τώρα. Γίνεται ένα τύχημα. Αν τα βρουν φιλικά, φιλικό συμβιβασμό, οτιδήποτε, εντάξει, τα βρήκαν. Εάν δεν τα βρουν όμως, έρχεται η τροχέα, έτσι δεν είναι? Έρχεται και το ανακριτικό τμήμα της τροχέας, παίρνει καταθέσεις, παίρνει μέτρα, φωτογραφίζει, φτιάχνει την δικογραφία, φτιάχνει την αναφορά, την καταθέτει λοιπόν, και από εκεί πέρα οι εμπλεκόμενοι παίρνουν αναφορά, πηγαίνουν στις ασφαλιστικές εταιρείες και βλέπουν λοιπόν οι ασφαλιστικές εταιρείες ότι έφυγε ο Κανελάκης στο ατύχημα αυτό. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να αποζημιωθεί ο κύριος Κορίζης, ο οποίος έπεσε θύμα δικό μου μέσα σε τροχαίο? Γιατί πρέπει να τρέξουν στα δικαστήρια? Να πούμε σε αυτό το κομμάτι ότι η ασφαλιστική εταιρεία προφανώς αναλαμβάνει την ευθύνη της στο 99% των περιπτώσεων. Από εκεί και πέρα είναι οι οικονομικές απαιτήσεις που έχει ο καθένας και σε σχέση με το πλαφόν που έχει βάλει η ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχει χάσμα ανάμεσα σε αυτά τα δύο κομμάτια, είναι μονόδρομος η δικαστική οδός, όπου εκεί θα κρίνει το δικαστήριο και εκεί θα υποχρεωθεί η ασφαλιστική να πληρώσει το ποσό που της αναλογεί. Μάλιστα. Για να φτάσει όμως το ποσό που σου αναλογεί για να το πληρωθεί, φαντάζεσαι πόσο χρονοβόρα είναι η διαδικασία, και καμιά φορά καταλήγουμε, όπως πολύ σωστά είπατε και πριν, κύριε Κορίζη, καταλήγουμε και στα δικαστήρια. Πράγμα το οποίο ένα μερίδιο των ευθυνών το φέρει και η ασφαλιστική εταιρεία, που δεν συνενεί και δεν βοηθάει τον αντίδικο ή τον οποιοδήποτε μπλεκόμενο στο τροχαίο για να ξεπερδεύει η ιστορία αυτή και να του δώσει τα χρήματα, να αποζημιώσει και να μην τρέχουμε στα δικαστήρια, που είναι και χρονοβόρα αλλά και χρηματοβόρα. Από εκεί πέρα όμως, δεν πρέπει μέσα στα πλαίσια αυτά, από τη στιγμή που υπάρχουν συμβόλαια, να τα εφαρμόζει κάθε ασφαλιστική εταιρεία και να μην τρέχουν εμπλεκόμενοι σε κάποιο τροχαίο και να ταλαιπωρούνται και να χάνουν και τα χρήματά τους και να χάνουν και το χρόνο τους και να χάνουν και τη δουλειά τους, προκειμένου να αποζημιωθούν από τη στιγμή που πληρώνουν? Αρχικά να σας πω σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να βοηθάμε και να κατευθύνουμε τον κόσμο ως προς το συμφέρον του. Και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν ψηλές απαιτήσεις για το συγκεκριμένο το τροχαίο ατύχημα, είτε πολλές φορές και χαμηλές. Οπότε γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να απευθυνθούν σε ένα ειδικό, σαν που έχει εμπειρία πάνω στο κομμάτι του τροχαίου ατυχήματος και των αποζημιώσεων από αυτά, ώστε να τους συμβουλεύσει καταλήλως και να προασπίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους και να γίνει το καλύτερο δυνατό για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί πραγματικά είναι πολύ επώδυνο, χωρίς ναυτές, να βρίσκεσαι θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος και εν τέλει να μην αποζημιώνεσαι, να έχεις χάσει τη δουλειά σου, να τρέχουν τα έξοδά σου και γενικώς να έρχονται τα πάνω κάτω στην προσωπική και οικογενειακή σου ζωή και επαγγελματική. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους αγαπητούς τηλεθεατές στο επόμενο ημίωρο που ακολουθεί μετά το διάλειμμα να περιοριστούμε σήμερα, μιας και έχουμε την ευκαιρία να έχουμε τον κύριο Γιάννη Κορίζη εδώ πέρα, το νομικό που έχει σχέση με τα τροχαία και όλες αυτές τις υποθέσεις, να περιοριστούν αν μπορούν και έχουν τέτοιες υποθέσεις, να κάνουν ερωτήσεις στον κύριο Κορίζη για οποιαδήποτε τροχαία περίπτωση έχουν, η εμπλοκή σε τροχαίο, η ταλαιπωρία από τις ασφαλιστικές εταιρείες ή από τα δικαστήρια, ή αποζημιώσεις όταν κάποιος έχει τραυματιστεί, όταν έχει πάθει ζημιά μεγάλη και πώς πρέπει να αποζημιωθεί, και όταν κάποιος έχει μείνει φυτό, κάποιος έχει μείνει τραυματισμένο σοβαρά, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και πώς πρέπει να αποζημιώνονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν πέσει θύματα αυτών των περιπτώσεων. Σε λίγο θα πάμε στο διάλειμμα, αλλά πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας αναφέρω ότι χθες είχαμε δυστυχώς 100 ακόμα συνανθρώπους μας νεκρούς και κάπου 622 είναι στη ΜΕΘ. Τα γεγονότα αυτά ευχόμαστε να μειωθούν σιγά σιγά από τη στιγμή που θα εφαρμόσουμε τα μέτρα για να μην υπάρχει περισσότερη διασπορά, όπως λένε και οι λοιμοξιολόγοι. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και σε λίγο θα έρθουμε μαζί για να μιλήσουμε και για τα τροχαία, αν και αν έχουμε χρόνο, και για την Τουρκία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη σύνοδο κορυφής που θα γίνει μεθαύριο και θα συζητηθούν οι κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν στην Τουρκία για όλες αυτές τις ανομίες και όλες αυτές τις προκλήσεις που κάνετε τους τελευταίους μήνες στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και έξω από τη Ρόδο και στο Καστελόριζο, και όλες αυτές τις διαδικασίες οι οποίες έχουν καταδικαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά από ό,τι φαίνεται, η κυρία Μέρκελ δεν θέλει λοιπόν να συνετιστεί και θέλει να φύγει αλόβητη μέσα από την Προεδρία της, για να μην έχει αντιπαράθεση με την Τουρκία, με την οποία συνεργάζεται και τα οικονομικά συμφέροντα είναι τεράστια. Η εκλογή βέβαια του Biden είναι μια άλλη ιστορία, η οποία θα αλλάξει προφανώς το ρου της ιστορίας, στο ρου της ιστορίας, στα θέματα αυτά, και νομίζω ότι θα υπάρχουν πιο δίκαιες αντιμετωπίσεις, πιο δίκαιη αντιμετώπιση σε όλα αυτά τα θέματα που εδώ και τρεις μήνες ταλανίζουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις δύο χώρες που παραλίγο να φτάσουν και σε θερμό επεισόδιο. Πάμε τώρα σε διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο. Γεια σας.
Εδώ είμαστε και πάλι στο δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής μαζί με τους συναδέλφους Σεβέρα. Να συνεχίσουμε και έχουμε δίπλα μας πάντα τον Γιάννη τον Κορίζη, τον αγαπητό φίλο και δικηγόρο που είναι θέμα, για θέματα τροχέα. Έλεγαμε προηγουμένως, Γιάννακο, μου είπαν εδώ πέρα, μου στείλανε μηνύματα να αναφέρω Κανελάκη, φτάσαμε 2.706 νεκρούς. Και συνεχίζουμε δυστυχώς να έχουμε νεκρούς και πρέπει να παρθούν σοβαρά μέτρα και η καραντίνα πρέπει να συνεχιστεί αν θέλουμε να σταματήσουμε τη διασπορά του κορονοϊού. Αυτά λένε προς το παρόν πολλοί τηλεθεατές που μας τηλεφωνούν και μου στέλνουν μηνύματα πριν βγουν στον αέρα. Γιατί είναι πολλές οι γραμμές και πολλές φορές δεν πιάνουν και μου τα στέλνουν στο κινητό. Λοιπόν, το οποίο κινητό το έχω δώσει στον αέρα και το γνωρίζουν. Και μου στέλνουν αυτά τα μηνύματα. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα για να μπορέσουμε να προλάβουμε τη διασπορά και να μην εξαπλωθούν περισσότερο οι θάνατοι. Γιάννη Κορίζη, τι λέγαμε λοιπόν για τις ασφαλιστικές εταιρείες και για τα τροχαία ατυχήματα. Όταν στιγμή που υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, σε βαθμό να μην μπορεί ο άνθρωπος να επικοινωνεί με το περιβάλλον και να είναι κατάκητος κάποιος οτιδήποτε, πώς αποζημιώνονται αυτοί οι άνθρωποι, Γιάννη Κορίζη? Να πούμε ότι αυτές είναι δύσκολες περιπτώσεις. Δύσκολες και σπάνιες. Εύχομαι και καθόλου να μην είναι, βέβαια, έχεις δίκιο. Αλλά δυστυχώς συμβαίνουν. Συμβαίνουν και έχουμε χειριστεί και τέτοιες υποθέσεις. Είναι πολύ δύσκολο και για τους ανθρώπους αυτούς και για τις οικογένειές τους. Αλλάζει ριζικά ο τρόπος ζωής τους. Να πούμε ότι αρχικά είναι σημαντικό σε αυτό το κομμάτι να ξέρεις κατόπιν ιατρική σύσταση στην πορεία της υγείας του ασθενούς. Διότι ακόμα και μια εξώδικη πρόταση να σου κάνει μια ασφαλιστική εταιρεία, αν δεν γνωρίζεις το μετέπειτα στάδιο της πορείας της υγείας του ασθενούς, δεν είσαι σε θέση και να συμβιβαστείς. Διότι δεν μπορείς να έχεις στο μυαλό σου ένα σχέδιο των εξόδων των μελλοντικών που έρχονται και πρόκειται να βαρύνουν τον ασθενή και την οικογένειά του. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα προκύπτουν και άλλα θέματα. Είναι τα θέματα συντάξεων αναπηρίας. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, ναι, έχουμε κάποιους τηλεθεατές εδώ πέρα, δεν ξέρω αν έχουν σχέση με τα τροχαία οτιδήποτε, να βγουν στον αέρα, μην τους τρώμε το χρόνο, γιατί είναι λίγος ο χρόνος και πολλοί τηλεθεατές και πρέπει να βγουν για να δείξουν τα προβλήματά τους, όπως κάθε φορά γίνεται. Πάμε στην κυρία Ειρήνη στο Περιστέρι. Γεια σας, τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Κανελάκη. Γεια σας. 1,5 χρόνο σας παίρνω. 1,5 χρόνο. Ακούστε, μένω στη Χρυσούπολη, στο Περιστέρι. 1,5 χρόνο προσπαθείς να με πιάσεις τηλέφωνο. Τι να πω. Έχουμε ένα λεωφορείο. Ένα λεωφορείο που κάνει το γύρω-γύρω από την Ανθούπολη και κάνει 1,5 ώρα να έχουμε λεωφορείο. Ο κύριος Καραμαλής είναι παιδί, δεν ξέρει. Να βάλει έναν άλλον Μητσοτάκη. Αυτό λέω κι εγώ, ο κύριος Μητσοτάκης, να βάλει έμπειρους υπουργούς. Σας παρακαλώ, πέστε το. Θα το πω, κύριε Ειρήνη. Επειδή σε δούλευα άλλο στα λεωφορεία, έχω πάρει λιτούς και δεμένους. Δεν με καταλαβαίνει κανένας. Κυρία Ειρήνη, παρακαλώ πολύ. Καλά κάνετε και το είπατε, να το αναδείξουμε και να το προσθέσουμε. Κάθε 1,5 ώρα έχουμε λεωφορείο και ξέρετε πού είμαστε. Δεν είμαστε ούτε 3 χιλιόμετρα του πλατεία Περιστερίου. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σ' αγαπώ. Να είστε καλά και εγώ σας αγαπώ. Να είστε καλά, κύριε Ειρήνη μου. Τα ακούτε, κύριε Υπουργέ Μεταφορών, κύριε Μητσοτάκη, βάλε ικανούς υπουργούς. Βλέπετε τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος για να σας δώσει το 40% όπως σας έδωσε, σημαίνει ότι πρέπει να κυβερνήσει. Αν δεν μπορεί να κυβερνήσει, βάλετε άλλους υπουργούς. Δεν γίνεται έτσι. Τα ακούτε τι λέει εδώ πέρα. Πρέπει να κατέβουν στα πεζοδρόμια, κύριοι υπουργοί σας. Είτε λέγεται Καραμαλής, είτε λέγεται Κεφαλογιάννης, είτε λέγεται Γεωργιάδης, είτε λέγεται με Κανελάκης, είτε λέγεται Χατζηδάκης, είτε λέγεται οτιδήποτε. Κατεβείτε και λίγο στα πεζοδρόμια, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί υπουργοί. Δεν γίνεται έτσι. Ορίστε, ο κόσμος τα λέει, τα λέω εγώ. Κάθε 1,5 ώρα λεωφορείο μετά, γιατί πώς θα σταματήσουμε τη διασπορά και τη μετάδοση του ιού. Όταν σε 1,5 ώρα θα έχουν μαζευτεί, δεν ξέρω πόσοι κάτοικοι εκεί πέρα, για να πούνε στα λεωφορεία και συνοστίζονται. Πώς να μην μεταδοθεί? Κατεβείτε λίγο στα πεζοδρόμια. Σας φωνάζει ο Πρωθυπουργός. Κατεβείτε στα πεζοδρόμια και εσείς τρέχετε στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα για να πείτε τη γνώμη σας. Ποια γνώμη, μακάρι να ξέρα. Πάμε στον κύριο Βασίλη. Γεια σας, κύριε Βασίλη. Από την Κάριστο, τι κάνετε? Κύριε Βασίλη. Κύριος Βασίλης, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα. Και πρέπει να τα λάβει υπόψη του και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του. Γιώργος, πάμε στον κύριο Γιώργο από την Αίγινα. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Γεια σου, Κανελάκη. Γεια σου, κύριε Γιώργο μου. Γίνεται το έλα να δει στην Αίγινα. Δηλαδή. Με το σκάνδαλο της τράπεζας. Και εύχομαι να το βγάλει στον αέρα. Θέλω να μαζέψω κι άλλα στοιχεία, κύριε Γιώργο, για να μου τα φέρετε εδώ και όποια άλλη είναι εμπλεκόμενη στα σκάνδαλα και όποια άλλη είναι θύματα, γιατί υπάρχουν διάφορα θύματα. Ξέρω και μια επιχειρηματία, κυρία, η οποία έχει δώσει μάχες και έχει χάσει εκατομμύρια, γιατί είναι πλάκι στα σκάνδαλα αυτά και στο χταπόδι της συμμορίας των τραπεζών και υπαλλήλων και οτιδήποτε, και τη φάγανε εκατομμύρια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, συγκεντρώστε, γιατί μου στέλνετε κάποια στοιχεία. Συγκεντρώστε τα όλα και παίρνετε τα και να έρθετε τώρα να τα βγάλουμε, κύριε Γιώργο. Ήθελα όμως να σου πω ότι ο πρόεδρος της Pfizer, που κάνει εκατομμύρια εμβόλια,
Είναι ένας Έλληνας Εβραίος, Αλμπέρτος το όνομά του, από Θεσσαλονίκη. Είναι από τους γιατρούς που έστειλε ο Τσίπρας στο εξωτερικό. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Δεν το ξέρω το θέμα αυτό, τι ακριβώς είναι, κύριε Γιώργο μου. Αλλά σχετικά με το σκάνδαλο στην Αίγινα, το έχουμε αναδείξει αρκετές φορές εδώ πέρα. Έχουμε ένα φάκελο. Περιμένω και κάποια άλλα στοιχεία για να μπορέσουμε να το βγάλουμε αυτό το θέμα με το σκάνδαλο, όπως ακριβώς το είπε ο κύριος Γιώργος, το σκάνδαλο με τις τράπεζες στην Αίγινα. Έχουν γονατίσει πολλοί άνθρωποι και πολλοί επιχειρηματίες, στους οποίους πλαστογράφησαν, όπως καταγγέλνουν οι ίδιοι, τις υπογραφές τους και τους έφαγαν πολλά χρήματα. Και οι άνθρωποι τεινάχτηκαν στον αέρα. Γιατί δουλεύουν εκεί πέρα, έχουν διάφορες απασχολήσεις που κάνουν, κάποιες εταιρείες που έχουν και κάποιες επιχειρήσεις. Και συνεργαζόντουσαν και συνελάσσονταν με τις τράπεζες και υπήρχαν κάποιοι εκεί πέρα, γιατί δεν είναι όλοι οι τραπεζικοί το ίδιο, άλλο με το Θεό της Παναγίας, αλλά κάπου ενεπλάκησαν, κάπου πλαστογράφησαν τις υπογραφές τους και έπεσαν θύματα και χάσαν εκατομμύρια και τρέχουν στα δικαστήρια. Και κάποια στιγμή το βρουν το δίκαιο τους, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, τι πάμε στον κύριο Δημήτρη από το Γαλάτσι για τον κύριο Γιάννη Κορίζη. Γεια σας, κύριε Δημήτρη από το Γαλάτσι. Γεια σας, κύριε Καρακή. Θα ρωτήσω τον κύριο Δημήτρη. Αν καταθέσω τις φυλακίδες, υποχρεούμαι να έχω ασφαλισμένο το αυτοκίνητο. Αν είστε υποχρεωμένος να έχετε κάτι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο. Αν παραδώσω τις πυνακίδες του αυτοκίνητου, είμαι υποχρεωμένος να το έχω ασφαλίσει το αυτοκίνητο, να είναι ασφαλισμένος ο χρόνος. Μέχρι πρότινος όχι. Εφόσον καταθέσετε τις πυνακίδες και τεθεί σε ακινησία το αυτοκίνητο, όχι. Δεν είστε υποχρεωμένος να το ασφαλίζετε. Δεν είμαι υποχρεωμένος, έτσι αυτό είναι. Ναι, ναι, σωστά. Έχει αλλάξει τίποτα, όχι. Όχι, όχι. Προς το παρόν, όχι. Δηλαδή, άμα καταθέσω τις πινακίδες, δεν υποχρεούμε να ασφαλίσουμε το αυτοκίνητο, αυτό δεν μου λέτε. Το είπαμε, ναι. Σωστά. Ναι, κύριε Δημήτρη μου, άμα τις καταθέσετε, δεν είστε υποχρεωμένοι να ασφαλίσετε. Όταν τις χαλαπάρετε και τις βάλετε στο αυτοκίνητό σας και κυκλοφορείτε, πρέπει να ασφαλιστείτε, βέβαια. Μπράβο, ακριβώς αυτό ήθελα. Ναι. Ναι, κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη μου, να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Άννα από την Νέα Ιωνία. Γεια σας, κυρία Άννα, τι κάνετε. Καλημέρα σας κύριε Κανελάκη και στον κύριο δικηγόρο μας. Τον κύριο Γιάννη Κορίζη. Γεια σας. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση κύριε δικηγόρο μας. Πολλές ερωτήσεις, γι' αυτό είναι εδώ πέρα νεότατος, ακμεότατος και ωραιότατος να απαντήσει. Θα είμαι πολύ σύντομη. Εμένα ο σύζυγος πέθανε τώρα το 20 τον Ιανουάριο και πήρα μια σύνταξη κυρίας 430 ευρώ. Και γυρίζω και τους λέω επικουρικό λέω δεν έχει γιατί είναι λίγα. Μου λέει πάρτε τις επικουρικές. Πήρα τις επικουρικές και μου είπανε κυρία Άννα δεν είναι η ώρα σας να πάρετε το επικουρικό. Εσείς τι λέτε. Εγώ λέω να απευθυνθείτε σε κάποιο συνάδελφο που εξειδικεύεται στο κομμάτι αυτό να σας δώσει τη λύση. Και να σας πει ακριβώς τι δικαιούστε για να είστε κι εσείς σίγουροι. Ναι αλλά δεν υπάρχουν λεφτά να πληρώνω δικηγόρους. Υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν εκ του αποτελέσματος. Σε περίπτωση που σας κάνουν δουλειά και λάβετε, να σας βοηθήσουν. Και μπορεί και στο συνήγορο του πολίτη να πάει. Και μπορεί και στο συνήγορο του και πολίτη. Στο συνήγορο του πολίτη και σε κάποιο λογιστή σας, αγαπητή μου κυρία. Αν δεν βρείτε άκρη, εδώ είμαστε εμείς να μας τηλεφωνήσετε, να παρέμβουμε και εμείς να σας βοηθήσουμε. Και στην νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ, μα κάνετε ένα ερώτημα με τις προϋποθέσεις που είχε ο σύζυγος και εσείς, θα σας απαντήσουν. Α, μάλιστα. Αν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία, γιατί ξέρω η γραφειοκρατία είναι γραφειοκρατία και δύσκολα να ταλαιπωρηθείτε. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες, εδώ είμαστε κυρία Άννα μου να μας τηλεφωνήσετε. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από τη Σαλαμίνα. Γεια σας κύριε Δημήτρη. Γεια σου φίλε Γιάννη, καλό μεσημέρι και καλές γιορτές. Επίσης και σε εσάς κύριε Δημήτρη. Λοιπόν φίλε Γιάννη, εγώ θέλω να πω το εξής. Εγώ παρακολουθώ και την εκπομπή τη βραδινή. Καθημερινά, όπως και σένα, παρακολουθώ και την κυρία Κλήτου. Οι καλά κύριοι κάνετε. Που βγαίνουν και λένε για το ΣΥΡΙΖΑ, για το ΠΑΣΟΚ, για το ένα, για το άλλο, ας ακούσουν το βράδυ τον πόνο των συνταξιούχων, κύριε Γιάννη μας. Ας ακούσουν τον πόνο. Και όσο για τον κύριο που είπε ότι τον έδιωξε ο Τσίπρας, τον κύριο που είναι γιατρός στη Pfizer, ο ναι. Τσίπρας δηλαδή τι έπρεπε να δώσει φίλε Γιάννη όταν βρέθηκε μια χώρα χρεοκοπημένη μετά από 40 χρόνια που κυβέρνησα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ φίλε Γιάννη. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ αλλά ας βγάλουμε όχι, τις παροπίδες να ξυπνήσουμε σας, φίλε, φίλε Γιάννη, σας, ναι. Να ξυπνήσουμε επιτέλους. Ας παρακολουθήσουν για 2 λεπτά την κυρία Κλήτου το βράδυ όταν μιλάνε οι συνταξιούχοι. Πόνος και αίμα υπάρχει φίλε Γιάννη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλές γιορτές σου, εύχομαι υγεία και να είσαι πάντα έτσι και να είσαι κάθε μέρα.
Και όχι που μας την είχε σκοπανίσει για λίγο. Όχι, μια αποστολή είχα πάει, κύριε Δημήτρη, μια αποστολή, κάτι ντοκιματέρες γύρναγα εκεί πέρα. Ωραία, εντάξει, εγώ χάρηκα ιδιαιτέρως που γύρισες πάλι κάθε μέρα. Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη μου, σας ευχαριστώ γεια θερμά. Γεια σου, φίλε Γιάννη, γεια σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλές γιορτές και εσάς, κύριε Δημήτρη μου, να είστε καλά. Πάμε στον άλλο κύριο Δημήτρη από το Φάλιρο. Γεια σας, κύριε Δημήτρη από το Φάλιρο, τι κάνετε? Γεια σου, κύριε Γιάννη. Είμαι ο Δημήτρης, έχω ξαναπάρει, έχω πει πόσους εκτιμώ και τους λόγους για τους οποίους. Αυτό που θα σου πω τώρα, επειδή ξέρω το χαρακτήρα σου, φοβάμαι πως δεν θα μπορέσει να συνεχίσει την εκπομπή. Το πρωί στο Χασαπόπουλο, μία νοσηλεύτρια βρήκε ένα σπίτι κοντά στο νοσοκομείο. Ναι, και τη διώξανε οι πολυκατοικίες εκεί, η διαχείριση της πολυκατοικίας. Τη διώξανε επειδή δουλεύει σε μέθα, αυτό είναι έτσι. Άκουσε εδώ, αυτό το κτίνος μπορεί να νοσηλευτεί, να τον χαϊδεύει αυτή, να ξενυχθήσει δίπλα του, να την κολλήσει και να το πάει στο σπίτι της, στα παιδιά. Και αυτός και όλοι οι άλλοι δεν την δέχονται. Εσύ Γιάννη έχεις βρει πολύ χειρότερο. Να τον βρεις αυτόν, να βρεις την πολυκατοικία, να βάλετε ένα μαύρο σταυρό και αν νοσηλευτεί κανείς από αυτούς και πάει η κοπέλα να τον πλησιάσει, να μην τον πλησιάσει, μην προσκολλήσει, να τον αφήσει να ψοφήσει. Δηλαδή δεν έχω συγχάσει. Δηλαδή το ευχαριστώ της κοπέλας, αν σκεφτούν όλοι έτσι, να μην μπορεί να βρει και σπίτι. Επειδή νοσηλεύει τέτοια γαϊδούρια σαν κι αυτόν, δεν το πιστεύω. Δεν έχω εισχάσει, σε περίμενα γιατί ξέρω το χαρακτήρα σου. Δεν γίνονται αυτά. Το ευχαριστώ. Τα έχει η κοπέλα να χαϊδεύει ανθρώπους, να κάθεται να κοιμάται και να μην μπορεί να βρει και σπίτι, να πάει στο παγκάκι. Υπάρχουν τέτοια κτίνη και μιλάμε μετά για Ερδογάν και για Πολάκη. Δεν είναι. Αυτόν πρέπει να το βρεις. Εσύ έχεις βρει χειρότερα. Να βάλουν ένα σταυρό στην πολυκατοικία και να τους κλειδώσουν μέσα και να μην τους νοσηλεύσει κανένας. Με δύο νεκρές κοπέλες νοσηλεύτριες, με μία που διασωληνώνεται και να μην βρίσκει σπίτι άλλη, μην τους κολλήσει. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το ψέσω, δεν μπορώ να τις χάσω. Μόνο ένας Γιάννης μπορεί, εγώ θέλω να τον χαρακτηρίσεις, γιατί εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή ούτε ζώο μπορώ να βρω, ούτε κτίνος. Τίποτα δεν μπορώ να βρω. Σε ευχαριστώ Γιάννη, γιατί ξέρω και τον χαρακτήρα σου και ξέρω πώς θα αισθάνεσαι τώρα. Είναι το καταδικάζω, κύριε Δημήτρη μου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναδείξατε κι εσείς. Εγώ το φωνάζω από πρωί ότι πραγματικά είναι απάνθρωπο και απαράδεκτο αυτό. Ένας άνθρωπος που είναι στις ΜΕΘ και προσφέρει την υπηρεσία του στους ανθρώπους μας που υποφέρουν και μεταφέρονται εκεί πέρα προσβεβλημένοι από τον ιό, να μην μπορεί ο άνθρωπος, η κοπέλα ή οποιοδήποτε να βρει σπίτι να μείνει γιατί δουλεύει σε ΜΕΘ οτιδήποτε. Είναι απαράδεκτο, μην το χαρακτηρίσω χειρότερο. Είναι απάνθρωπο και πρέπει αμέσως το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο και αρμόδιες υπηρεσίες να παρέμβουν για να βρει ένα σπίτι η κοπέλα να μείνει, η οποία δίνει την μάχη κάθε μέρα και κινδυνεύει η ζωή της μέσα σε ΜΕΘ και δεν μπορεί να βρει σπίτι να μείνει. Κύριε Δημήτρη, έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναδείξατε. Είναι απάνθρωπο και απαράδεκτο. Και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, αγαπητέ κύριε Δημήτρη. Και καλά κάνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε ευαισθησίες και είστε άνθρωποι που καταλαβαίνετε τον πόνο των ανθρώπων. Να είστε καλά. Τι λέτε γι' αυτό εσείς, κύριε Δημήτρη? Αμέσως τον κύριο Δημήτρη, να πάρω την άποψη του κυρίου φίλου μου του Κορίζη για το θέμα αυτό. Κύριε Κορίζη, μια κοπήλα η οποία δουλεύει σε ΜΕΘ, πήγε να βρει σπίτι και τη διώξανε γιατί δουλεύει σε ΜΕΘ. Πώς το χαρακτηρίζετε σαν δικηγόρος? Θα το χαρακτηρίσω απάνθρωπο ως άνθρωπος, όχι ως δικηγόρος. Πρέπει να δείχνουμε ευαισθησία στους ανθρώπους που αυτές τις δύσκολες μέρες προσπαθούν για να προασπίσουν την υγεία όλων και όχι να τους γυρνάμε την πλάτη με το χειρότερο τρόπο. Και, έτσι, και θα πάω πραγματικά, θα πάω όπως μου είπε και ο κύριος Δημήτρης, θα πάω στην πολυκατοικία αυτή να βρω τους ανθρώπους αυτών. Να δω ποιοι είναι αυτοί που απαγορεύουν σε μια κοπέλα να βρει ένα διαμέρισμα να νοικιάσει για να μείνει επειδή δουλεύει σε ΜΕΘ. Να δούμε πού, σε ποια εποχή ζούμε. Σε ποια εποχή, σε ποιο πολιτισμό, σε ποια δημοκρατία, σε ποιο ανθρωπισμό, πού ζούμε επιτέλους σε αυτόν τον τόπο. Στον κύριο Δημήτρη στο Εγάλεο, γεια σας. Έκανε λάγη και στην παρέα σου, στον κύριο Κορίζη. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Θα ήθελα να πω το εξής αναφορικά με αυτό που αναφέρατε για την κοπέλα. Πολύ ευχαρίστως με μια γκαρσονιερόλα που έχω, όχι να τη το διαθέσω, αλλά και χωρίς ενίκιο για την προσφορά που κάνει. Με ακούτε τι είπα? Μπράβο κύριε Δημήτρη μου, μπράβο κύριε Δημήτρη μου, ήταν άμεση απάντηση. Μου. Δεν το λέω για παραμύθι, είναι πραγματικότητα, να το διαθέσω δωρεάν, είναι μια μικρή γκαρσονιερούλα. Να αφήσετε το τηλέφωνό σας κύριε, ναι, Δημήτρη μου. Ναι, δεν το δεις, μέσα είναι. Α, είναι μέσα. Μάλιστα, να πω κάτι άλλο τώρα, αναφορικά με τις συντάξεις. Η Αμερική είναι μια χώρα δυνατή και τα λοιπά. Οι συντάξεις εκεί, όταν επισκέφθηκα τον αδερφό μου, δεν ήταν οι συντάξεις που παίρναμε οι Έλληνες πριν από τα κοψίματα. 2 και 3 και 4 χιλιάδες ευρώ συντάξεις σε λίγες χώρες υπήρχαν. Να έχουμε λίγο το γνώθι σε αυτόν για τις συντάξεις. Βέβαια δεν είναι ωραίο πράγμα τα 300 ευρώ, αλλά 3 χιλιάδες, 4 χιλιάδες συντάξεις και τα λοιπά. Δεν τα βρήκε σε κανένα μέρος του κόσμου κρατικές συντάξεις. Ήταν ιδιωτικές συντάξεις. Αν θέλετε να το κοιτάξετε αυτό. Παράλληλα, θα ήθελα να πω
στην πολιτισμένη και ευγενική Ελβετία, όσοι χαρακτηρίζονται ότι δεν τηρούν τα μέτρα, είναι ανεπιθύμητοι αν αρρωστήσουν να πάνε στις κλινικές. Δεν ξέρω αν το μάθατε αυτό. Ναι, ναι, το άκουσα. Το άκουσα. Είναι ένα από τα μέτρα που πήραν τελευταία στην Ελβετία, ότι από τη στιγμή που αρνείσαι να εφαρμόσεις τα μέτρα... Επειδή εγώ έχω περάσει από Ελβετία, είναι μια χώρα πάρα πολύ αυστηρή. Πάρα πολύ αυστηρή. Και ήθελα να πω και το τελευταίο, κύριε Χαναλάκη. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε. Είμαι πολύ περήφανος. Γιατί αν κάνει κάτι άλλο ο πρωθυπουργός της χώρας μου, δεν με ενδιαφέρει αυτό, μ' αρέσει να κάνει ποδηλατάδα. Μακάρι να κάνανε κι άλλοι ποδηλατάδα, αντί να καπνίζουν φουρά και να είναι σε κότερα και να πίνουν ουίσκι και τα λοιπά. Αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους πρωθυπουργούς του κόσμου. Καλή φυσική κατάσταση και τα λοιπά και τα λοιπά. Να πάει να ξεδώσει για τα προβλήματα που έχει. Και καλύτερα να έχω ένα ποδηλάτη πρωθυπουργό από το να έχω ένα κοιμισμένο πρωθυπουργό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου κύριε Δημήτρη μου, καλές γιορτές, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Γιώργο από την Καλλιθέα. Θέλει να επανεπιστευτεί στον αγαπητό κύριο Γιάννη Κορίζη, τον δικηγόρο. Γεια σας κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Γεια σας, καλά εσείς? Δόξα τω Θεώ. Ήθελα να πω στον δικηγόρο ότι παλαιότερα σε ένα τροχαίο ατύχημα, αν υπήρχε τραυματισμός, ήταν αυτεπάγγελτο το αδίκημα. Τώρα δεν είναι αυτεπάγγελτο και πρέπει να πούμε ο παθόν να κάνει μήνυση σε αυτόν που φταίει, που τον τραυμάτισε, και τις περισσότερες φορές δεν γίνεται η μήνυση και μένει ατιμόρυτος αυτός που έκανε το αδίκημα. Ακούστε να δείτε, όχι, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Ανέκαθεν είναι αυτεπάγγελτη η δίωξη στα τροχαία ατυχήματα, παρότι πρόκειται για σωματικές βλάβες από αμέλεια, εντάσσεται εκεί που είναι κατέγκληση. Εφόσον λάβει γνώση τροχαία με κάποιο τρόπο, είναι αυτεπάγγελτη η δίωξη. Πολλές φορές μπορεί να έχει δηλωθεί ένα ατύχημα σαν υλικές ζημιές και να υπάρχει τραυματισμός, οπότε οφείλει ο παθόν να πηγαίνει στην τροχαία με χαρτί από το νοσοκομείο ότι νοσηλεύθηκε και προσήλθε λόγω τροχαίου ατυχήματος και ασκείται η δίωξη αυτεπάγγελτα. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ότι το 2010 το γιο μου τον εκτύπησε αυτοκίνητο με τη μηχανή που ήτανε, έπαθε μεγάλη ζημιά στο ποδάρι του, ήρθε η τροχέα και μετά στην ανάκριση που έγινε όταν πήγαμε στην αστυνομία τον ερώτησαν, θέλετε να υποβάλλετε μήνυση? Λέει, γιατί δεν είναι αυτεπάγγελτο? Λέει, όχι, αν θέλετε υποβάλλετε, αν δεν θέλετε δεν υποβάλλετε. Μάλιστα. Ακούστε να δείτε, αυτό είναι μία λάθος έκφραση των αρμοδίων υπαλλήλων της τροχέας. Η ποινική δίωξη εκεί ασκείται αυτεπάγγελτα. Απλά ο νόμος λέει ότι σε περίπτωση που ο παθόν δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη, μπορεί με δήλωσή του να απέχει από αυτήν. Αυτό σας ρώτησαν. Αν επιθυμείτε ή όχι την ποινική δίωξη. Αν δεν λέγατε τίποτα, θα ασκούνταν αυτεπάγγελτα η δίωξη και θα πήγαινε στο ακροατήριο. Σε περίπτωση που δηλώσατε ρητός ότι δεν επιθυμείτε, πάβει ποινική δίωξη και αυτή η δήλωση δεν ανακαλείται άμα πεις ότι δεν επιθυμείς. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εφόσον είναι αυτεπάγγελτο, δεν θα έπρεπε καν να σε ρωτήσουν. Ούτε να δεχτούν την αυτό το κάνουν προς αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Από εκεί και πέρα δεν σε πιέζει κάποιος στο να συνεχίσει όχι ναι, κύριε Γιώργο, το ποινικό κομμάτι. Ό,τι άλλο θέλετε, κύριε Γιώργο, εδώ είμαστε στη διάθεσή σας. Ό,τι θέλετε από τον κύριο δικηγόρο, τον κύριο Γιάννη Κορίζη, είναι στη διάθεσή σας και εκπομπή και μέσα από τις εκπομπές. Ό,τι άλλο θέλετε, στη διάθεσή σας. Θέλω να ευχαριστήσουν πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα τον κύριο Δημήτρη από το Εγάλεο που προσφέρθηκε να δώσει την καρσονιέρα στην κοπέλα που δουλεύει στην νοσοκόμα που δουλεύει στο ΣΕΜΕΘ. Και ευχαριστούμε πολύ και τον Blue Sky που μέσα από τον Blue Sky βρέθηκε η λύση για την κοπέλα με την καρσονιέρα στο Εγάλεο από τον κύριο Γιώργο. Ευχαριστούμε τον Blue Sky την εκπομπή και ευχαριστούμε και πολύ τον κύριο Γιώργο. Στέλνετε πολλά μηνύματα εδώ πέρα. Κύριε Δημήτρη, θα μιλήσουμε με την κυρία, με την κοπέλα. Αν δεν έχει βρει σπίτι, θα τη δώσουμε το τηλέφωνό σας να προσφέρετε αυτό το χώρο για να μείνει. Σας ευχαριστούμε και εμείς θερμά που μέσα από την εκπομπή μας και μέσα από τον Blue Sky προσφερθήκατε, κάνατε την παρέμβαση για να προσφέρετε ένα χώρο για να μείνει αυτή η κοπέλα που δίνει πραγματικά, που θυσιάζεται κάθε μέρα μέσα στις μέθες για τους συνανθρώπους μας και προσφέρει τις υπηρεσίες της. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη, και εμείς σας ευχαριστούμε σαν εκπομπή και σαν Blue Sky που μέσα από την εκπομπή μας κάνατε την παρέμβαση αυτή. Σας ευχαριστούμε θερμά για όλα, σας ευχαριστώ και εγώ θερμά για όλα, και εγώ και ο κύριος Γιάννης Κορίζης, ο δικηγόρος που ήταν δίπλα μου εδώ πέρα και προσέφερε τις υπηρεσίες του και έδωσε απαντήσεις σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν εμπλακεί σε τροχαία και έχουν προβλήματα. Εδώ θα είναι πάλι, θα τα ξαναπούμε, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη τον Αμπατζίδη που είναι απέναντί μου, τον οπερατέρ, τον οικονολήπτη. Ευχαριστώ την κυρία Κατερίνα Καλαλέο Μαντέλη. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Νίκο τον Λιάτσικα. Ευχαριστώ την Μαρία που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ τον Στέλιο τον Καλανιώτη και όλο το επιτελείο του Blue Sky που είναι πάλι.
πάντα δίπλα μας εδώ πέρα για να βγάζουμε αυτή την εκπομπή και να δίνουμε έγκυρες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και στις Κυριακές στις ειδήσεις. Τώρα αρχίζει το δελτίο ειδήσεων με την αγαπητή συναδέλφια την κυρία Άννα Τριαντεφυλιά Τσούτσα. Από μένα, γεια σας.